Θα ξεκινήσω με εσένα, Σπύρο μου, γιατί έχουμε διάφορες εξελίξεις και στα διπλωματικά. Ναι. Βεβαίως θα συζητήσουμε για τα όσα συνέβησαν στη Μόρια και τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ήταν θέμα χρόνου να ζήσουμε ακόμα κάτι πιο τραγικό με αυτή την ελλιπή διαχείριση της κυβέρνησης, η οποία στην αρχή κατέστρεφε κάθε δομή και μετά προσπαθούσε να την ξαναφτιάξει. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά επειδή και ο Πρωθυπουργός τις επόμενες ώρες θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν και όχι μόνο, αλλά και με άλλους ηγέτες της Νότιας Ευρώπης, δημοσίευσε ένα άρθρο του σε τρεις ευρωπαϊκές εφημερίδες ταυτόχρονα, τους Times, την Frankfurter Allgemeine Zeitung και τον Mond, τον γαλλικό Mond. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί ο Πρωθυπουργός της χώρας αναπτύσσει συνολικά τις θέσεις του και τις θέσεις της χώρας έναντι της Τουρκίας. Αλλά έχουμε ορισμένες αποκαλύψεις. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια παραδοχή ότι υπήρξε έγγραφη συμφωνία μετά το Βερολίνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Φωνάζαμε, λέγαμε τι είναι όλο αυτό που γίνεται στο Βερολίνο. Εδώ υπάρχει σαφής αναφορά. Καταφέραμε ακόμη και να καταλήξουμε σε έγγραφη συμφωνία, λέει για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά. Το αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί τελικά η Τουρκία, αποκαλύπτοντας ανεπίσημες αλλά απόρριτες συζητήσεις. Επομένως, η κυβέρνηση ήθελε να είναι απόρριτε σε αυτές τις συζητήσεις. Βεβαίως, απόρριτε μόνο από την ελληνική κοινή γνώμη, διότι εχθροί, φίλοι, σύμμαχοι, εταίροι, εμπλεκόμενοι, όλοι οι άλλοι τα γνώριζαν. Και τα γνώριζαν από πρώτο χέρι. Εμείς όχι. Μόνο η ελληνική κοινή γνώμη δεν τα γνώριζε. Άρα, το απόρριτο δεν ξέρω σε τι χρησιμεύσε και τι έγκυται. Και επίσης, και θα μείνω εδώ προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ότι από την πρώτη στιγμή που μίλησε με τον Ερντογάν και συναντήθηκε πέρυσι τέτοιες μέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέει, αναφέρει επιλέξει ο Πρωθυπουργός, ότι μίλησα για ανοιχτό διάλογο, για επιθυμία προόδου και για τη βούλησή μου να ενεργήσω για το κτίσιμο γέφυρα της Τουρκίας με την Ευρώπη, και επαναλαμβάνει παρακάτω το ότι μίλησα για ανοιχτό διάλογο. Ανοιχτός διάλογος μένει να διευκρινιστεί και εδώ τι σημαίνει ανοιχτός διάλογος, δηλαδή για πάρα πολλά θέματα, αν όχι για όλα. Και έχει ατζέντα δηλαδή. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό αυτό το άρθρο, γιατί είναι αρκετά διευκρινιστικό και αποκαλυπτικό και ως προς το όλο ιστορικό της διαπραγμάτευσης που έχει κάνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν τους τελευταίους αυτούς 12 μήνες, και είναι πιο διαφωτιστικό. Αλλά λέω και πάλι ότι έχει σημασία ότι μετά από 2 μήνες εμείς μαθαίνουμε ότι υπάρχει, παραδέχεται δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία με την Τουρκία. Και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η έγγραφη συμφωνία, και μέσα σε αυτή την έγγραφη συμφωνία, στο πνεύμα της και στο γράμμα της, υπάρχει και αυτή η συζήτηση για την αποφυγή συγκρούσεων, για τη δημιουργία μηχανισμού αποφυγής συγκρούσεων που βλέπουμε τώρα στο ΝΑΤΟ. Όμως, όπως είπες και στην εισαγωγή, λέγαμε και χθες και θα το λέμε και τις επόμενες μέρες, τα 24 ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, διότι οι Τούρκοι πράγματι προκαλούν, πράγματι ξεπερνούν κόκκινες γραμμές, πράγματι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και βρίσκονται εκεί γύρω στα 60 μίλια αυτή τη στιγμή το Roots Race από το Καστελόριζο, δηλαδή κάπου μεταξύ Σερίφου και Σύφνου, αν είμαστε στον Πειραιά. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και λέμε ότι μένει να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα και ειδικά το Σαββατοκύριακο.